νέος νόμος. Θα κλείσουμε. Θέλω μια κουβέντα. Υπάρχει κάποιο θέμα με τον Πρωθυπουργό και αυτόν τον βουλευτή Ευρού, ο οποίος ο άνθρωπος δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα, αλλά είναι, έχει τον ιό. Λοιπόν, εκεί ήταν μια τεράστια προσπάθεια της Αυγής και όλου του συστήματος Κουμουνδούρου να αναπαράξει και να διαρρεύσει fake news. Βγήκανε με τίτλο ότι δήθεν ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του είχαν συνάντηση χωρίς μάσκες με τον βουλευτή αυτόν και είχαν και φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες αυτές είναι περίπου πριν από 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Εύρο. Φυσικά τότε ούτε τα μέτρα ήταν ίδια με σήμερα, ούτε φυσικά ο άνθρωπος είχε βγει θετικός ή είχε καθιερωθεί. Αυτό το βλέπω, το έχουν κατά σύστημα και βουλευτές τους το κάνουν αυτό. Παίρνουν παλιές φωτογραφίες και τις εμφανίζουν ότι είναι σύγχρονες φωτογραφίες προκειμένου να πούν να δεν τηρούν τα μέτρα, να εκείνο να προσποιούνται και διάφορα τέτοια για τους κυβερνητικούς. Αυτό δηλαδή είναι μια επένδυση πάνω στην ψευδίδηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρωμανέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Ότι κάνεις αντιπολίτευση, δηλαδή μιλάω για τα μέσα ενημέρωσης τα οποία πρόσκυνται στην αξιωματική αντιπολίτευση, να κάνεις, και κυρίως η Αυγή, να κάνεις, αλλά και μέσω tweet, να κάνεις πολιτική μέσω ψεύδους, τι να σου πω.